έτσι. Με τον Κοτσούλια να βγάζει στην περιοχή, ανοίγει την μπάλα και σκοράρει στο 83. Ο Σπίνουλας πανηγυρίζει, ο Μαραντά στο 83. Ο Παρεγιάλιος κάνει την ωραία αντεπίθεση και πανηγυρίζουν τον γκολ του Σπίνουλα, πηγαίνει εκεί στην εξέδρα, μεγάλη στιγμή για τον Παρεγιάλιο που σκοράρει και ψάχνει την νίκη στην Πάτρα. Κώστα. Αυτό που λέγαμε ήταν σαν να νομίζω να το είχαμε προαναγγείλει χωρίς να εγκλωβούμε τα γέλια μας. Πράγματι χτύπησε στην αντεπίθεση ο Πανεγιάλιος. Όλος ο πάγκος, πρέπει να σας πω ότι σχεδόν μπήκε μέσα στον οριστικό χώρο για να πανηγυρίσει. Τώρα έρχονται οι παίκτες οι οποίοι βγαίνουν κατευθείαν στους φιλάθλους που τους ακολούθησαν. Πολύ έντονος προβληματισμός από την πλευρά της Παναχαϊκής, ενώ τώρα θα γίνει η αλλαγή την οποία σας είχαμε προαναγγείλει. Σπύρος πεθαίνει το δεύτερο προσκαρία του μεδιφέρα του Πανηγιάλιου. Καλή ακόμα δεν γίνεται. Είχε σκοράρει και τον περασμένο Μάιο στο Κρανίδι με την ερμηνεία σε 9 ήττα της Παναχαϊκής.